Στα ημιτελικά του κυπέλου για μένα σε δύο παιχνίδια τα οποία μπορούν να τη δώσουν και την είσοδο στο τελικό. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία για τους ανθρώπους, για όλο το προπονητικό team που δουλεύει και για τη διοίκηση και για τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, είναι πάνω κάτω αυτό το οποίο λέμε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, χωρίς μεγάλα budget, χωρίς ποδοσφαιριστές οι οποίοι να παίρνουν πάρα πολλά λεφτά. Τους αξίζουν συγχαρητήρια και για μένα μακάρι να συνεχίσουν την προσπάθεια που κάνουν για πολλά ακόμα χρόνια. Εντάξει, τώρα όσο για το σημερινό παιχνίδι. Θεωρώ ότι κάναμε παιδικά λάθη, δεχτήκαμε γκολ τα οποία είναι πάρα πολύ φθηνά για την κατηγορία. Να ξεγνωρίζουμε ότι το ρόστερ μας έχει να κάνει με παιδιά μικρής ηλικίας, όμως δεν είναι μικρή ηλικία στο ποδόσφαιρο. Από τη στιγμή που καλούνται και χρειάζονται στην ομάδα, πρέπει να είναι πιο συνεπείς, πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη προσπάθεια, να έχουν μεγαλύτερη θέληση και να προσπαθούν περισσότερο για το παιχνίδι. Εντάξει, έχουμε πει ότι θέλουμε να προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος να καταφέρουμε να σωθεί η ομάδα. Είναι αρκετά δύσκολο το έργο μας, αρκετά δύσκολο το κομμάτι της σωτηρίας. Δεν θέλουμε να το παρατήσουμε, μακάρι να τα καταφέρουμε. Σίγουρα μπορεί σαν ομάδα να πούμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε κάποια πράγματα από κάποια παιδιά, όμως αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη μάλλον στιγμή, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το δούμε. Και πάλι συγχαρητήρια στο Γουσού, ήταν μια πολύ δίκαιη νίκη. Ευχαριστήσω τον Κώστα για τα καλά του λόγια. Για εμάς ήταν ένα παιχνίδι περίεργο, παρακολουθήσω. Για το μυαλό μας, χωρίς να το θέλουμε, είτε και στο παιχνίδι θα τάζει με τον Ισιακό. Προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε, να ξεκουράσουμε κάποιους φιλοσοφιστές με κάποιες αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Όσες φορές μπήκαμε στην περιοχή, απειλήσαμε τον αντίπαλο. Βάλαμε τα γκολ που έπρεπε και πήραμε μια νίκη που μας ανεβάζει ένα σκαλοπάτι στο βαθμολογικό πίνακα. Θέλω να ευχηθώ στα παιδιά του Μακρυζαντικού να το πολεμήσουμε μέχρι το τέλος, γιατί είναι μια ομάδα υγιής, μια ομάδα που σήμερα έπαιξε με 8-9 μικρούς και το μέλλον της ανήκει. Και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο συνέχεια.